Όπως είχε έρθει εδώ έτοιμη απέναντι στον κοινωνιολόγο, ο οποίος είχε πάει 2 χρόνια νωρίτερα στους Γαργαλιάδους και δημιουργήθηκε μια τεράστια ένταση, για να μην πολυλογώ, οι πινακίδες ξυλώθηκαν σε μια εβδομάδα όλες, με απίστευτη προχειρότητα και ελαφρότητα, ήρθε να εκτελέσει το ίδιο πρόγραμμα της τότε Δημοτικής Αρχής Δήμου και Παρισίας εν έτη 2007, αυτή τη μελέτη. Εντοπίσαμε πάρα πολλά λάθη και είπαμε στο μελετητή και στον τότε δήμαρχο ότι αυτή η μελέτη πρέπει να διορθωθεί. Βεβαίως θέλουμε κυκλοφοριακή μελέτη. Βεβαίως θέλουμε στην πόλη μας να λυθεί το κυκλοφοριακό. Αλλά και βεβαίως θέλουμε η κυκλοφοριακή μελέτη να βασίζεται πάνω σε επιστημονικά κριτήρια και όχι στις προτάσεις 3, 4, 5 καταστηματαρχών, οι οποίοι δεν ήθελαν να λύσουν το κυκλοφοριακό της πόλης, αλλά το επαγγελματικό της πρόβλημα. Επειδή εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, ήρθε η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητήσαμε κατά πλειοψηφία πάρα πολύ να αλλάξουν κάποιοι δρόμοι. Εδώ έχω τις αποφάσεις. 10 Απριλίου του 2009 ζητήσαμε σχεδόν ομόφωνα η οδός προς την επάνω πόλη Γεωργακοπούλου και η Κόντρα να είναι αφίδρομη. Δεν έγινε. Ζητήσαμε η Ελευθερίου Βενιζέλου από την Vodafone έως επάνω την Πονηροπούλου Αναστασοπούλου να είναι διπλής κατεύθυνσης, διότι η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι 18,5 μέτρα. Την κάνουμε μονόδρομο. Εντοπίσαμε πάρα πολλά λάθη. Θα σας πω μόνο το εξής. Ότι μπροστά στο ξενοδοχείο το Ιόνιο, στο Χριστιανού Πολυστράβελ, είναι το λεωφορείο του ΚΤΕΛ ή του ΟΣΕ της Χριστιανού Πολυστράβελ και θέλει να φύγει για καλό νερό. Το ανέβασμα αυτό, τα 20 μέτρα στην ανηφόρα που βγαίνει στον εθνικό σύνολο μπροστά στο σπίτι της κυρίας Βασιλοπούλου, το είχε κάνει κάθοδο. Του Χριστοδούλου το ξενοδοχείο Βασιλικών προς τα κάτω το είχε κάνει κάθοδο. Στο μεν ΚΤΕΛ προς τα πάνω είναι μεν άνοδος, αλλά προς την Καλατζά που Βελτζίδες είναι κάθοδος. Με αποτέλεσμα το λεωφορείο Χριστιανού Πολυστράβελ για να πάει στο Καλονερό ή σε εκδρομή θα πρέπει να κατέβει στο Τυρογαλά, να πάει στην Λαμπροπούλου που τώρα είναι και αυτή μονόδρομος ακριβώς από κάτω. Ακούστε, ρε συγγνώμη. Θα παρακολουθώ απλά. Αυτά που λέτε δεν έχουμε ημερήσει διάταξη για το συγκεκριμένο θέμα. Συγγνώμη, θα σας πω. Θα πείτε αυτό που θέλετε, αλλά όχι λεπτομέρειες, όχι μέσα από όλο αυτό. Γιατί, γιατί. Ξέρετε κάτι. Εδώ δεν είναι τι διακόπτεται. Θα τελειώσω ένα λεπτό. Άρα είναι αυτό που είναι πραγματικό κόσμο. Ακούστε. Ακούστε, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μισό πιο πολιτικό κόσμο. Λέω να φτάσετε στο διατάφτα για να καταλάβουν κι εμείς τι θέλετε. Στο διατάφτα. Στο διατάφτα. Θέλαμε όλη η κυκλοφοριακή μελέτη. Η κυκλοφοριακή μελέτη, όπως ήρθε κύριε Μπακούρο, σας λέω το απλό παράδειγμα. Αντί από το Ιόνιο να βγαίνω προς το καλό νερό, θα πρέπει να πάω στην παραλία. Να γυρίσω για να πάω. Επειδή δεν την έχετε διαβάσει τη μελέτη, κύριε, γιατί έχουμε εδώ. Δεν την έχετε διαβάσει. Υπάρχουν 5 σημεία τα οποία τραγικά και είπαμε. Στα 20. Και την έχω διαβάσει και δεν επηρεάζουμε να κάνουμε τα πούρνα. Κύριε Καταλόπε, δεν είναι συζήτηση για την κυκλοφοριακή μελέτη σήμερα. Εντάξει, νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος είπε τι έγινε και τι έγινε.